Στην Αγλή του Ζαπίου πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες η συνέντευξη τύπου παρουσίασης της καινούργιας σειράς Run Greece, η οποία ξεκινάει από την Λάρισα και ακολουθούν το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα και η Καστοριά. Στην Αλεξανδρούπολη, που είναι η πέμπτη πόλη, θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ το Run Greece θα ολοκληρωθεί στην Πάτρα. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, η Αλεξανδρούπολη έχει ήδη κερδίσει το θεσμό του Run Greece για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 25 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, στην πόλη μας περιμένουμε μεγάλη συμμετοχή. Πέρσι, όπως ξέρετε, είχαμε 2.500 δρομείς. Είμαστε μια γοργά ανερχόμενη πόλη του δρομικού κινήματος, μέσα στις 6 οι οποίες κάνουν Run Greece στην Ελλάδα. Όπως και πέρσι, πιστεύουμε σε μια άρτια διοργάνωση με συνεργασία εκτός από το ΣΕΓΑΣ με το Δήμο, την Αντιπεριφέρεια, την Περιφέρεια και πάρα πολλούς τοπικούς φορείς, εθελοντικές ομάδες, σωματεία, για να καταφέρουμε και ως Έλληνες να υπερνικήσουμε τον κακό μας σε αυτό που είναι να μην συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Τώρα, αν κρίσει, τα καταφέρνουμε. Η διοργάνωση, που αναμένεται να έχει πολλές συμμετοχές δρομέων, έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα με σκοπό να εντάξει ο κόσμος στον αθλητισμό στην καθημερινότητά του, αλλά και να αναπτυχθεί ο αθλητικός τουρισμός. Πιστεύουμε άλλη μια χρονιά η πόλη και η περιοχή γενικώς, αλλά και οι γύρω χώρες, να στηρίξουν αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, η οποία φυσικά, από ό,τι θυμάστε, έχει και ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Θα επιλεγεί και φέτος ένας φορέας, μια κοινωνική ομάδα, η οποία θα βοηθηθεί από τη WIN, το μεγάλο χορηγό, έτσι ώστε εκτός από όλα τα άλλα ωφέλη, τα οποία είναι, να τα θυμίσω λίγο, το να κάνουμε μια μεγάλη γιορτή μέσα στην πόλη, το να φέρουμε τον κόσμο κοντά στον αθλητισμό, κοντά στον αθλητισμό υγείας, να βγει να περπατήσει, να βγει από το σπίτι να περπατήσει, να τρέξει, έτσι ώστε να βάλει τον αθλητισμό στην καθημερινότητά του και έτσι να κερδίσει πολλά ωφέλη, να αναπτύξουμε τον αθλητικό τουρισμό, έτσι ώστε να φέρουμε μια μικρή ανάπτυξη και εμείς με τις δυνάμεις μας στην περιοχή, αλλά να φέρουμε και κοντά τους γείτονες λαούς, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περισσότερη φιλία μεταξύ των λαών.